λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα, γύρω στις 12 δηλαδή, θα ξεκινήσει από εδώ από το μεταξουργείο ένα ακόμη λεωφορείο, το τρίτο λεωφορείο που φεύγει για την Ουκρανία. Με ανθρώπους που με δάκρυα στα μάτια θέλουν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους και είτε να πολεμήσουν, αν πρόκειται για νέους άντρες, είτε για νεαρές γυναίκες που θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Να πάνε να δώσουν αίμα για τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Να πάνε φάρμακα. Βλέπετε εδώ πίσω μου η Ειρήνη, της μιλούσα και πριν. Δεν μπόρεσε ούτε μια πρόταση να ολοκληρώσει. Ήταν πολύ συγκινημένη. Μαζεύουν φάρμακα για τους ανθρώπους, τους δικούς σας εκεί στην πατρίδα. Μίλησες με το στρατό, Ειρήνη, και σου είπαν τι φάρμακα θέλετε. Μίλησαμε με δική μας Coordinational Center που κρατάνε όλο το information τι γίνεται και πού. Κάνανε ένα logistic να τα μεταφέρουν, γιατί δεν μπορείς εύκολα να περνάς σε όλα τα πόλη. Τσερναυτσή μέχρι αυτή τη στιγμή ακόμα είναι το πιο safe. Ναι, ζητάμε κάθε μέρα ποια ακριβώς θέλετε, να μην αγοράζουμε ό,τι σε έρθει σε μυαλό και να κάνουμε αυτό λίγο concentrated. Και το βασικό, το πιο βασικό τώρα είναι για το Θεοστάιτ. Έχεις δικούς σου ανθρώπους εκεί? Όλη με τη μου οικογένεια είναι εκεί. Είναι καλά. Η εκεί, αδερφή μου. Είναι στο πιο safe όπως γίνεται, αλλά τώρα δεν υπάρχει ένα κομμάτι από Ουκρανία που είναι safe, που αληθινά θέλεις να μένεις. Θέλουμε πολύ να σταματήσουν και να φύγουν. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να σου πω ότι είναι το τρίτο λεωφορείο, όπως είπα. Τα δύο πρώτα που έχουν φύγει τις προηγούμενες ημέρες είναι να επιστρέψουν αύριο. Αύριο δηλαδή το απόγευμα προς το βράδυ θα έχουν επιστρέψει τα δύο λεωφορεία που έρχονται μαζί, επιστρέφουν μαζί και μας έλεγαν εδώ από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι γυρίζουν γεμάτα, δηλαδή είναι 50 λεωφορεία. Και γυρίζουν με 150 άτομα τουλάχιστον. Κοιμούνται ακόμη, λέει, και στους διαδρόμους οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Και είναι και Ουκρανοί που έρχονται στην Ελλάδα και είναι και κάποιοι Έλληνες που επιστρέφουν. Δηλαδή, όσοι μπορούν και όπως μπορούν να επιστρέψουν, να φύγουν από την επόλεμη ζώνη. Εδώ δίπλα μου είναι η Ειρήνη, η οποία και ο ανιψιός της. Ο ανιψιός της είναι γιατρός, δεν μιλάει ελληνικά, αλλά μας έλεγε πριν η Ειρήνη ότι φεύγει, έχει έρθει από Μόσχα. Είναι γιατρός στη Μόσχα. Έχει φύγει από τη Μόσχα, ήρθε εδώ και θα φύγει για Ουκρανία για να πάει να βοηθήσει η Ειρήνη, έτσι. Ναι, να πάει να βοηθήσει. Έχει εισιτήριο για Μπουδαπέστη το βράδυ, αλλά βρήκαμε λεωφορείο και να ξεκινάει πιο νωρίς για να πάει κατευθείαν στην Ουκρανία. Έχασε και τη τσάντα που πήγε στο Μπουδαπέστη, αλλά δεν πειράζει, είναι μονορούχα εκεί, δεν χρειάζεται. Να πάει να βοηθάει, τι άλλο να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε βοήθεια για την Ουκρανία μας. Ρώτησα πριν αν φοβάται και γέλασε. Θες να μας πει? Δεν φοβάται, δεν φοβάται. Γιατί δεν φοβάται τίποτα. Από μας. Φέει σε λίγη ώρα, όπως σου είπα, φεύγει το λεωφορείο. Να τους ευχηθούμε καλό ταξίδι. Ειρήνη στην πατρίδα σας.